να αναφερόμαστε στην Άρβη, στη Διάνο, δίπλα στην φιλοξενία εκεί και την ξεχωριστή ιδιοσυγκρασία των κατοίκων. Θα τοποθετήσουμε και τον πρωτογενή τομέα και το ελαιόλαδο, αλλά και τις μπανάνες, η αλήθεια είναι. Σωστά. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Γιάννη Καρπαθάκη. Είναι πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Άρδης και έχουμε βέβαια και την ξεχωριστή γιορτή μπανάνας. Τι κάνετε, πρόεδρε, πώς είστε? Σας καλησπέριζω για το χωριό μου. Σας ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Το χωριό μου έχει ένα προϊόν το οποίο είναι ξεχωριστό στον καταναλωτή, στην κάθε οικογένεια, είναι η μπανάνα. Γι' αυτό και εμείς κάθε χρόνο κάνουμε τη γιορτή μπανάνας. Με μια παράκαψη 2 χρόνια λόγω κορονοϊού δεν μπορούσαμε να το κάνουμε. Φέτος λέμε να ξαναρχίσουμε πάλι. Εκτός προβλήματος, 12, 13 και 14 Αυγούστου θα προσπαθήσουμε να ξανακάνουμε τη γιορτή μπανάνας, να δεχτούμε για να φιλοξενήσουμε όποιος κόσμος θέλει να έρθει και να γνωρίσει το προϊόν από κοντά. Κύριε Καρπαθάκη, ξέρετε, πώς ξεκίνησε αυτή η παράδοση με τις μπανάνες στην περιοχή σας? Η παράδοση με την μπανάνα ξεκινάει γύρω στο 1920 με 1925. Υπάρχουν δύο ιστορίες. Η μία είναι ότι κάποιος καλόγερος είχε επισκεφτεί την Αίγυπτο και από εκεί στο σκούφο του μέσα έφερε ένα βολό μπανάνας. Φυτεύτηκε από τους καλογέρους της Μονής του Αγίου Αντωνίου σαν καλοπιστικό φυτό και σιγά σιγά είδαμε ότι αυτό ευδοκιμεί στην περιοχή και ότι έχει μια πάρα πολύ καλή γεύση. Με τις όποιες επιφυλάξεις σαν πρώτη φάση. Αυτή είναι η σαν πρώτη, από εκεί σιγά σιγά ξεκίνησε και αναπτυσσόταν, το έπαιρνε. Και θέλω να επισημάνω λίγο ότι είναι ένα από τα καθαρότερα προϊόντα που μπορεί να βρει και ανεπιφύλακτα να το δώσει η μητέρα στο παιδί. Για τι ποσότητες μιλάμε, πρόεδρε? Τι ποσότητες παραγωγής εκεί βγαίνουν από την περιοχή σας? Αν δεν κάνω λάθος, είμαστε γύρω στους 800.000 τόνους ετησίως. Ετησίως? Αυτό είναι μια επιφύλαξη. Μάλιστα. Αλλά εκεί γύρω στους 800 τόνους μπανάνες είναι. Οι ξένοι που έρχονται εκεί στην περιοχή γεύονται, φαντάζομαι, τις μπανάνες. Τι σας λένε, φεύγουν ευχαριστημένοι? Είναι για αυτούς μια πρωτόγνωρη εμπειρία, έτσι, και μια πρωτόγνωρη γεύση. Όλοι όσοι σπάνε μπανάνες από εδώ πέρα λένε ότι παρόμοιο προϊόν δεν υπάρχει. Φανταστείτε, σήμερα είχαμε μια συνεδρίαση εδώ πέρα, ήρθε η Χάιφα, η οποία ενδιαφέρεται να προωθήσει το προϊόν και μέσω Facebook και μέσω ιστοσελίδα. Εταιρεία από το Ισραήλ, δώσει... Ισραηλινή είναι αυτή. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Είναι στον πρωτογενή τομέα στα λοιπάσματα. Λοιπόν, κάθε επιτυχία ευχόμαστε. Όλα να πάνε καλά και το καλοκαίρι, βέβαια. Παραθαλάσσια περιοχή, τουρισμός. Έχετε και τις μπανάνες. Είστε και δραστήριος. Τα καλύτερα μπροστά, πρόεδρε. Να είστε καλά, ευχαριστούμε και σας καλούμε, αν θέλετε, να έρθετε. Εννοείται. Να διαφημίσουμε την μπανάνας. Εννοείται. Με το κανάλι σας. Και να κάνουμε και ρεπορτάζ. Μπράβο. Να είστε καλά, πρόεδρε. Να είστε καλά. Λοιπόν,